περίμενα να μας πείτε αρχικά τι ακριβώς συμβαίνει. Διαβάσαμε ότι κάποια τμήματα που αφορούν και στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου δεν θα λειτουργήσουν. Και επειδή ο κόσμος δεν γνωρίζει, να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει με αυτά τα τμήματα. Ναι, ήταν τρία τμήματα υπό αναστολή που είχαν δημιουργηθεί με τον νόμο μας του 46-10-2019 και τα τμήματα αυτά μας τα είχαν δώσει δυνατότητα λειτουργίας η προηγούμενη κυβέρνηση, εκ των οποίων τρία τμήματα, μόνο ένα μας ενδιαφέρει εμάς. Το τμήμα δημόσιας υγείας που είχαμε προβεί και στην έγκριση λειτουργίας του. Είχαμε καταθέσει σχετική αίτηση. Άρα, επί της ουσίας, ένα από τα τρία τμήματα είναι το οποίο δεν θα λειτουργήσει και αναμένουμε βεβαίως τις νέες εξελίξεις και τις νέες διαδικασίες. Τι επίπτωση μπορεί να έχει αυτό, όταν ξέρουμε ότι εδώ στην περιοχή μας είναι κοινοσυλλεκτική, είχαμε δώσει έτσι μια βαρύτητα λόγω και του Παναρκατικού Νοσοκομείου. Εντάξει, νομίζω ότι θα ήταν μια ευκαιρία, παραμένει ευκαιρία, να αναπτυχθεί περαιτέρω και το Παναρκατικό Νοσοκομείο, αλλά και γενικότερα θέματα υγείας και κλινικής δοκιμασίας στην Τρίπολη. Η ιδέα παραμένει, είχα τεθεί στην αρχή που τα κρίνει αυτά και περιμένουμε σε όχι άμεσο χρόνο, λίγο αργότερα, να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Δεν θεωρώ ότι ότι καταργήθηκαν με την ουσιαστική έννοια του όρου, τυπικά καταργήθηκαν, ναι. Αναμένω βεβαίως, δεν έχουμε, το έχουμε ακούσει, αλλά υπάρχει πάντα μετά από λίγο καιρό να επαναφέρουμε αυτά τα αιτήματα, γιατί αυτά τα αιτήματα θα έρχονται. Άρα προς το παρόν παγώνουν, θα έλεγα καλύτερα. Είχαμε πριν λίγο καιρό την ενημέρωση ότι υπογράφηκε το ΦΕΚ, που το αναμέναμε αρκετό καιρό, για την παραχώρηση του ψυχιατρικού νοσοκομείου. Έχουμε κάποια εξέλιξη σε αυτό το θέμα? Έχουμε τώρα μια διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού για να γίνουν σιγά σιγά οι μελέτες. Και βεβαίως μέσα στο καλοκαίρι, αρχές του φθινοπόρου, θα έχουμε και μια συνάντηση με τον Περιφερειάρχη για να δούμε αυτό που μπορεί να ενταχθεί. Θεωρείτε ότι θα υπάρξει κάτι που μπορεί να καθυστερήσει την όλη διαδικασία ή είστε αισιόδοξος ότι αυτό το θέμα προχωράει καλά? Πολλά μπορεί να καθυστερήσει τη διαδικασία μέχρι να έχουμε το τελικό αποτέλεσμα. Τα εμπόδια είναι πάρα πολλά, αλλά η θέληση υπάρχει, βήματα έχουν γίνει και θα δούμε στην πορεία. Και θέλω να μας πείτε πώς έκλεισε, ολοκληρώνεται, νομίζω είναι η εποχή της εξεταστικής, πώς έκλεισε αυτή η χρονιά, με την τηλεκπαίδευση βέβαια, με την εξ αποστάσεως διδασκαλία, πώς ήταν τα πράγματα για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και πόσο μπορεί να επηρεάσει την εγγένεια λειτουργία του? Οι δυσκολίες υπήρξαν και υπάρχουν, αλλά έγιναν βήματα προόδου. Μπορέσαμε να δοκιμάσουμε στην πράξη πια το σύστημα τηλεκπαίδευση σε μεγάλη σημαντική έκταση και είχαμε και κάποιες βελτιώσεις του συστήματος. Το τελικό προϊόν, ας πούμε, είναι θετικό, η εμπειρία είναι θετική, αλλά να μην είναι αυτός ο κανόνας. Γιατί κούρασε, είναι γεγονός ότι κούρασε. Δεν είχαμε άλλη επιλογή όμως. Η εξεταστική αυτή θα γίνει με self-test? Όταν γίνει από κοντά θα είναι με τις διαδικασίες που προβλέπει η κοινή υπουργική απόφαση με self-test. Οι πιο πολλές εξετάσεις όμως θα γίνουν εξ αποστάσεως. Λογικά από Οκτώβριο, αν δεν προκύψει κάτι άλλο αρνητικό, θα ξεκινήσουν με την κανονική λειτουργία διαζώσεις. Και να πάμε λίγο να μας πείτε αν τι εξελίξεις υπάρχουν όσον αφορά το Πανεπιστήμιο γενικότερα, δηλαδή κάποια προγράμματα, αν τρέχουν, τι εξελίξεις έχουμε και βέβαια τι προβλήματα αντιμετωπίζονται. Είχαμε πει για τα κτίρια σε κάποιες περιοχές. Έχουν προχωρήσει όλα αυτά ή η πανδημία έφερε και αυτές τις διαδικασίες πίσω? Κοιτάξτε, εμείς αυτή τη στιγμή αναμένουμε την έγκριση 4 νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων και αυτό είναι θετικό και δείχνει η δυναμική του Πανεπιστημίου και το συναδέλφου μου εξαπλώνεται. Όσον αφορά για τα κτίρια, προσπαθούμε να τα συντηρήσουμε, προσπαθούμε να δούμε ατέλειες, έχουν γίνει βελτιώσεις. Έχουμε κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις που θέλουμε να τις αναπτύξουμε και να τις φτιάξουμε, μία είναι το ψυχιατρίο. Θέματα ασφάλειας πάντα υπάρχουν, έτσι. Αλλά όχι κάτι
πέρα από τους μυθισμένους. Είστε ικανοποιημένος από την απήχηση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου? Βρισκόμαστε και σε μια περίοδο που σε λίγες μέρες ξεκινούν οι Πανελλήνιες. Κάποια από τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις θα επιλέξουν το Πανεπιστημίο Πελοποννήσου. Θεωρείτε ότι είναι στο επίπεδο που θέλετε, το επιλέγουν τα παιδιά? Το επιλέγουν τα παιδιά, ειδικά της περιοχής περισσότερο, λογικό είναι. Αλλά ο κάθε πρίτανης θα πρέπει να στοχεύει στο καλύτερο ακόμα. Είναι το επίπεδο ικανοποιητικό, αλλά μπορεί να γίνει και πρέπει να γίνει και ακόμα καλύτερο. Και εκείνη η στόχευση. Και ένα σχόλιο, είδαμε κατά το περασμένο διάστημα έγιναν έτσι κάποιες κινητοποιήσεις, κυρίως για την νοσηλευτική σχολή, ότι ζητούσαν οι φοιτητές να κάνουν διαζώσεις μαθήματα και να έχουν και τα εργαστήρια, επειδή είναι το αντικείμενο των σπουδών διαφορετικό. Υπάρχει κάποια εξέλιξη, έχει αλλάξει κάτι σε αυτό το θέμα? Ναι, και εμείς στο Πανεπιστήμιο, αλλά και άλλα πανεπιστήμια, κάνανε αιτήματα, σχετικά αιτήματα στο Υπουργείο Παιδείας. Έχουν εγκριθεί εν μέρη οι διαζώσεις σε κλινικές ασκήσεις, όχι σε όλα τα έτη. Υπάρχει πρόοδος, αλλά εντάξει, εν μέρη.